φέτος είναι η 10η χρονιά που το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου εμφανίζεται με μια νέα έκθεση, την οποία σχεδίασαν και υλοποίησαν οι φοιτητές της κατεύθυνσης μουσεολογίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Πολιτισμική, Πληροφορική και Επικοινωνία, στο πλαίσιο φέτος μιας καινούργιας ιδέας που σχετίζεται με την δημιουργία μιας έκθεσης σε συνεργασία με έναν τοπικό σύλλογο, προκειμένου να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε ιδέες και εμπειρίες και έτσι όχι απλώς να παρουσιάσουμε μια έκθεση στο κοινό της πόλης, αλλά να τη δημιουργήσουμε μαζί με ένα κομμάτι της. Αυτό λοιπόν που σήμερα δείχνουμε εδώ είναι ένα σύνολο αναμνήσεων μιας ομάδας ανθρώπων που αποτελούν το Σύλλογο Μικρασιατών το Κιώστε, ένα σύνολο αναμνήσεων που εμείς προσπαθήσαμε να μετατρέψουμε σε εκθεσιακό λόγο, χρησιμοποιώντας όπως κάθε χρόνο ένα πλήθος από εκθεσιακά εργαλεία, όπως είναι ο ήχος, το βίντεο, οι εικόνες, οι κατασκευές στο χώρο. Ελπίζουμε να μην προδώσαμε τα μέλη του Συλλόγου και να μπορέσαμε να δώσουμε εκθεσιακά την ψυχή τους. Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να πω είναι ότι μπορεί ο πυρήνας και ο κορμός της έκθεσης αυτής να είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές σε συνεργασία με διδάσκοντες που υποστηρίζουν το πρόγραμμα της μουσεολογίας. Ωστόσο, όπως κάθε χρόνο, συμμετέχει στην έκθεση αυτή και μια ομάδα προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, αλλά και μέλη του Εργαστηρίου Μουσεολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Και τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το 15ο Δημοτικό Σχολείο, που μας φιλοξένησε με μια ιδιαίτερη θέρμη και μας υποστήριξε σε αυτό το εγχείρημα. Χωρίς αυτούς νομίζω δεν θα μπορούσαμε να την κάνουμε την έκθεση. Εμείς ως Μικρασιατικός Σύλλογος Αγιοπερασκευού Σίδων Τσεσμελίδων Μυτιλίνης στο Κιώστε αποδεχτήκαμε αυτή την πρόκληση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και συγκεκριμένα από το Μεταπτυχιακό της Μουσιολογίας και την κυρία Χουρμουζιάδη που μας έκαναν αυτή τη μεγάλη τιμή και ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Συγκεντρώσαμε, καταγράψαμε τις αναμνήσεις των παππούδων μας, καθώς και αντικείμενα από το χωριό μας που έχουν μεταφέρει εδώ και τα παραδώσαμε όλα αυτά στη διάθεση των μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι ως εξαίσιοι μουσιολόγοι, με τα κατάλληλα εργαλεία και τις μεθόδους, έφτιαξαν αυτή την καταπληκτική έκθεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι για αυτή την τιμή που μας έκαναν.